κοτς, πολύ σπουδαία νίκη για την Κόπη σήμερα. Κατάφερε και παραμένει στην πρώτη του προφορή και κέρδισε και τον πρώτο. Πού πιστεύεις ότι κρέθηκε το σημερινό παιχνίδι? Πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά δείξαν ότι έχουν πάρα πολύ πολλά ψυχικά αποθέματα. Γυρίσαμε ένα μάτς το οποίο χάναμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά πιστεύαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα το προσπαθήσουμε και θα το κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στα τελευταία λεπτά, σοβαροί. Κάναμε αυτό που έπρεπε, κερδίσαμε το παιχνίδι. Είχαμε πολλά προβλήματα από την αρχή της εβδομάδας. Είχαμε δύο παιδιά που ήταν άρρωστοι, δύο παιδιά που ήταν τραυματίες, παίξαμε πρόβλημα τραυματισμού. Αξίζουν πάρα πολύ συγχαρητήρια στους παίκτες μου και καταφέραμε και πήραμε, ανταπεξήγαμε όλες αυτές τις επιπτώσεις και καταφέραμε και πήραμε πολύ σημαντικό παιχνίδι όπως είναι το σημερινό. Ήταν μια νίκη που συγκεκριμένο ότι στο τελευταίο πεντάλεπτο ουσιαστικά ανέτρεψε η Λυκόπουλο την κατάσταση και έφυγε τον μάτς. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι τα παιδιά δεν σταμάτησαν ποτέ να προσπαθούν και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο καταφέραμε και πήραμε ένα μάτς που στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα δεν ήμασταν καλύτεροι. Αλλά στο παιχνίδι μετράει ποιος είναι καλύτερος στα τελευταία περδάκια και κερδίζει το παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι ήμασταν εμείς. Και ξαναλέω, θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο παιχνίδι και ήταν περισσότερος από την προηγούμενη φορά. Και θα προσπαθήσουμε κάθε φορά να είναι και ακόμα περισσότερος. Νομίζω ότι αξίζει να έρθουν να μας στηρίξουν. Με το χέρι στην καρδιά, με ολοκληρωμένο το ρόστερ της Νικόπολης και με την ψυχή που βγάλατε σήμερα, πού μπορεί να φτάσει η Νικόπολη, Σπύρο? Όπως έχω πει και με τα παιδιά που έχουμε μιλήσει, ο στόχος του δικό μας είναι οι πρώτες θέσεις και θέλουμε από εκεί και πέρα κάθε μάτς να το κοιτάμε ξεχωριστά, μιας και μιλάμε για πανδημία και δεν ξέρω να πάει στιγμή το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στόχος της Νικόπολης για αυτή τη χρονιά είναι η κορυφή.